Και πάμε αμέσως, Χρήστο, σε ακούμε. Έχουμε κοντά μας τον άνθρωπο που ανέλαβε την Ομόνοια στα δύσκολα και την έφερε εδώ, στο Γασιζή, και απόψε πανηγυρίζει το κύπελο Κύπρου Coca-Cola. Κύριε Λάρκου, συγκινημένο σίγουρα. Είναι μια εκπληκτική βραδιά, όνειρο θα έλεγα, αλλά παράλληλα μια δύσκολη βραδιά. Πρέπει να δώσω πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ομάδα του Απόλλωνα. Πραγματικά ένας εξαιρετικός αντίπαλος. Όταν φτάσει στην διαδικασία των πέναλτι, από εκεί και πέρα, ήμασταν ψύχρεμοι και καταφέραμε σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία να κερδίσουμε το παιχνίδι. Εντάξει, έτσι είναι ένας τελικός. Κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Όπως είπαμε και προχθές στην ιστογραφική, πρέπει να υπάρχει και η επόμενη μέρα. Πολύ Χρήστο, σωστά. Είναι το πρώτο του τρόπαιο. Και ξέρω ότι τα αισθήματα είναι αντίθετα, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα και χαιρόμαστε που είμαστε εμείς στην πλευρά του νικητή. Αναλάβατε την Ομόνοια, όπως προαναφέραμε, σε δύσκολες ημέρες. Καταφέρατε και βελτιώσατε την ψυχολογία των παιχτών. Μπορεί η διαδικασία των πέναλτι να ήταν άχαρη, αλλά και φάνηκε η ψυχολογία τους. Εντάξει, τώρα δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Να ξέρετε απλά ότι δεν είναι την ψυχολογία που βελτιώσαμε, είναι πολλά άλλα πράγματα που θέλαμε, που χρειαζόμασταν για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτό που πήραμε απόψε, αλλά και την πολύ αξιοπρεπή παρουσία που είχαμε στα παιχνίδια όσο ήμουν εγώ τουλάχιστον στον πάγκο της ομάδας. Θέλετε να παραμείνετε στον πάγκο της Ομόνοιας και να κατακτήσετε ακόμη περισσότερα τρόπαια? Εντάξει, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει η επόμενη μέρα. Δεν πρέπει ούτε εγώ ούτε και η διοίκηση να παρασυρθούμε από το οτιδήποτε. Η επόμενη μέρα πρέπει να μας δει ψυχρήμους όλους. Και ό,τι να γίνει πρέπει να γίνεται για το καλό της ομάδας, για κανέναν άλλο.